had a long. That's okay? Yes, that's better. I'm just going out of a long meeting with Prime Minister Alexis Tsipras. After meeting the President of the Republic, and then I will meet Minister Tsakalotos and Minister of Economy, and then tomorrow the Minister of Labor, plus the Business Community. My visit here in Greece today is to say that we are making very strong and good progress in the implementation of the program that was decided in July 2015. The first review has been completed successfully, and we've got very progress on the second review. What I hope is that trying to find a compromise and in the spirit of progress for Greece and for the Eurozone, we can reach a staff level agreement, as said, before the end of this week, so we can have a successful Eurogroup on the 5th of December, opening the way to what I'm looking for. A package deal, a global Μιλάμε για μια συμφωνία πακέτο, which means that on the same time, σημαίνει ότι την ίδια στιγμή η Ελλάδα θα πρέπει να μεταρρυθμίσει την οικονομία της, πράγμα που είναι απαραίτητο για να δυναμώσει και να δημιουργήσει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, γιατί χωρίς αυτές δεν μπορεί να υπάρχει πρόοδος στην ελληνική κοινωνία, και επίσης να μπούμε σε συζήτηση για μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους και για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα και για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα. Είμαι πολύ σίγουρος ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Ξέρω πώς η ελληνική κοινωνία και ο ελληνικός λαός είναι κολλημένος, είναι συνδεδεμένος με το ευρώ. Νιώθει μέρος του ευρώ και της ευρωζώνης. Meaning that reforms lead to stronger structures, that confidence comes back, that investment returns completely. Όχι με τα μέτρα, με μια συμφωνία θα δυναμώσει την οικονομία. We plan that growth, which is now positive in Greece, σχεδιάζουμε η ανάπτυξη που είναι ήδη θετική στην Ελλάδα να είναι στο 2,5 με το 3% μέχρι το 2017. Αυτό είναι το μονοπάτι προς την επιτυχία, ο δρόμος προς την επιτυχία, και είναι στα χέρια μας να συνάψουμε αυτές τις συμφωνίες. Υπάρχει περίπτωση η δεύτερη αξιολόγηση να χωριστεί σε δύο μέρη λόγω του Δουνουτού? We need to reach a staff level agreement by the end of this week in order to πρέπει have να γίνει a positive, η συμφωνία, η τεχνική συμφωνία μέχρι το τέλος της εβδομάδας. The talks are ongoing, they are progressing, they are moving in the right direction, and that's absolutely doable. Και είναι εφικτό. Αυτό είναι που θέλουμε, είναι αυτό που θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Κομισιόν ήταν και είναι υπέρ μιας ισχυρής Ελλάδας, αφιερωμένη στην ανάπτυξη εντός της Ευρωζώνης. Και δεν μπορούμε να βασιστούμε στη λιτότητα για αυτό. Χρειαζόμαστε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, και το να ενδυναμώσουμε την οικονομία είναι ένα πράγμα, η επιβολή λιτότητας είναι άλλο. Όσο οι ελληνικές αρχές αναλαμβάνουν την ευθύνη, τότε και οι δανειστές πρέπει να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες. Λοιπόν, κρατάω αυτό το τελευταίο που είπε. Όσο η ελληνική κυβέρνηση αναλαμβάνει τις δικές της ευθύνες, τόσο πρέπει και οι δανειστές. Ναι, ο κ. Μοσκοβισή όμως.